Άγιος Φανούριος. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει σίγουρα τη μητέρα μας ή τη γιαγιά μας να λέει «Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ μου αυτό και εγώ θα σου φτιάξω μία φανουρόπιτα». Ο νεοφανής Άγιος Φανούριος είναι στη λαϊκή μας παράδοση μέγας ευρετής απολεσθέντων αντικειμένων. Αυτή ακριβώς ιδιότητα δημιούργησε το ιδιότυπο λατρευτικό υπόβαθρο της προσφοράς του εθιμικού γλυκού άρτου, της φανουρόπιτας, η οποία αφού ευλογηθεί από τον ιερέα, μοιράζεται στους παρευρισκομένους. Η λατρεία του Αγίου Φανουρίου φαίνεται ότι ξεκινά από τη Ρόδο, όπου κατά την παράδοση βρέθηκε η εικόνα του όταν έσκαβαν σε ερείπια παλαιού ναού έξω από τα τείχη της πόλης. Ο Μητροπολίτης Ρόδου Νείλος διάβασε την επιγραφή «Άγιος Φανούριος». Η εικόνα παρίσταν ένα νέο ντυμένο με στρατιωτική ενδυμασία, ο οποίος κρατούσε σταυρό με λαμπάδα και ήταν πλησιωμένος από 12 σκηνές του μαρτυρίου του. Ο Μητροπολίτης καθιέρωσε ημερομηνία εορτής του Αγίου Φανουρίου, 27 Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή έβρευσης της εικόνας του. Από τη Ρόδο, η λατρεία του εξαπλώθηκε στα κοντινά νησιά και κυρίως στην Κρήτη, όπου υπάρχουν σήμερα 3 σπουδαία μοναστήρια και δεκάδες ναοί στα οποία τιμάται. Η παράδοση για τη φανουρόπιτα λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή. Ήταν λέγεται σκληρή, άπονη και αυστηρή με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν σχεδόν απάνθρωπα. Μάλιστα, για τον αμετανόητο χαρακτήρα της, πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν τον άφησε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μαζί με τον Άγιο Φανούριο την τράβηξε με τη βοήθεια κρυμμιδόφυλου, που κάποτε είχε δώσει με το ζόρι σε ένα ζητιάνο. Και όταν πιάστηκαν 3 γυναίκες μαζί της, αυτή η άπονη τις έσπρωξε μέσα στην κόλαση. Έτσι, είπε ο Αρχάγγελος τον Άγιο Φανούριο. Η μητέρα σου διέπραξε μεγάλη κακία. Δεν μπορώ να τη βοηθήσω. Ο Άγιος Φανούριος παρακάλεσε με δάκρυα πόνου να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για την ψυχή της μάνας του. Και η προσευχή του λέγεται ότι εισακούστηκε στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή φανουρόπιτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία και ευλογηθούν, τις μοιράζουν στη γειτονιά και στο εκκλησίασμα με τη σύσταση να ευχηθούν να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου. Ο Θεός σχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Τον Άγιο Φανούριο έκανε αρκετά δημοφιλή η παρήχηση του ονόματός του προς το Φαίνο Φανερώνω. Είναι ο Άγιος που φανερώνει τα χαμένα ζώα ή πράγματα και άλλα. Εννοείται ότι το αίτημα συνοδεύεται και με ορισμένα τάματα. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι όταν έχουν πράγμα χαμένο τάζουν «Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ το μου και θα σου κάνω μία φανουρόπιτα για την ψυχή της μάνας σου». Ύστερα βρίσκουν αυτό που έχασαν. Τότε κάνουν μία φανουρόπιτα και τη μοιράζουν στον κόσμο λέγοντας «Πάρτε να συγχωρέστε». Για τον Άγιο Φανούριο ο λαός μας λέει πολλά. Είναι ο Άγιος, λένε, που φανερώνει τα κλεμμένα ζά και τα χαμένα πράγματα. Σε άλλους τους φανερώνει τον καλό δρόμο. «Του φέγγει», λέει ο λαός για κάποιον που πάει καλά στη ζωή του. «Του φέγγει ο Άγιος Φανούριος». Γι' αυτό στις εικόνες παριστάνεται να κρατάει στο χέρι κερί αναμένο και να φωτίζει. Για τη φανουρόπιτα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 7 ή 9 παραδοσιακά, καθώς συμβολίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, τις μέρες της δημιουργίας και τα τάγματα των αγγέλων.